δεύτερη κατασκευή, καπέλο. Καπέλο. Το πρόβλημα με το καπέλο είναι πώς θα μπορέσουμε να βρούμε κάτι που θα στερεώσουμε στο κεφάλι μας. Εγώ καφέ δεν κατάφερα να φτιάξω, οπότε συνήθως παίρνω απ' έξω. Και έτσι έχω συχνά περισσευούμενες βάσεις, βασούλες. Μία τέτοια βάση θα χρησιμοποιήσουμε και σήμερα για να φτιάξουμε καπέλο. Κόβετε το χώρο που μπαίνουν τα ποτηράκια και δοκιμάζετε κάθε φορά να δείτε στη δική σας διάμετρο του κεφαλιού τι ταιριάζει και τι όχι. Αφού κόψαμε τη βάση, θα χρειαστούμε κάτι λίγο μεγαλύτερο για να μεγαλώσουμε, να κάνουμε πιο εντυπωσιακό το καπέλο μας. Κάποιο παλιό παιχνίδι, ένα δέμα που ήρθε. Κόβουμε τα μέρη της συσκευασίας που δεν χρειαζόμαστε και κρατάμε ένα καθαρό τετράγωνο. Έτοιμο. Με την κόλλα μας στερεώνουμε πάνω το μεγαλύτερο κομμάτι. Και κατά μία έννοια έχουμε έτοιμο το σκελετό του καπέλου. Πάλι για να γίνει πιο καρναβαλικό, πιο χρωματιστό, πιο χαρούμενο, χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε χαρτάκι μπορεί να βρούμε από οποιαδήποτε συσκευασία. Εγώ έτυχε να έχω αρκετά χρωματιστά χαρτιά στο σπίτι. Αυτά τα χαρτιά ή οποιαδήποτε χαρτιά εσείς έχετε, μπορούμε να τα κόψουμε σε λωρίδες και τις λωρίδες αυτές θα χρησιμοποιήσω για να δώσω όγκο αριστερά και δεξιά στο καπέλο μου. Θα χρησιμοποιήσω ένα πράσινο, κόκκινο, κίτρινο και γαλάζιο. Βάζω κόλλα από άκρη σε άκρη στη μεριά του καπέλου, στην οποία θέλω να βάλω τις λωρίδες και τις περνάω μία-μία. Αυτή είναι η μία μεριά του καπέλου και με τον ίδιο τρόπο κάνουμε και την άλλη μεριά. Και καθώς έχω φτιάξει και την άλλη μεριά του καπέλου, τα πιέζω. Τσακίζουμε τα χαρτάκια ώστε να έχουν φόρα προς τα κάτω. Κάτι σαν μαλάκια πάνω στο καπέλο μας. Το σημείο αυτό που είναι μαύρο μπορούμε να το επενδύσουμε με οτιδήποτε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο σπάγκος, ο φυσικός σπάγκος. Για να περάσουμε το σπάγκο γύρω-γύρω στη βάση, η αλήθεια είναι πως θα χρειαστούμε πιστόλι σιλικόνης. Περνάμε μία λωρίδα και πάνω σε αυτό προσπαθούμε να στερεώσουμε το σπάγκο μας. Άλλη μία λωρίδα και σε αυτό στερεώνουμε το σπάγκο μας. Έτσι λοιπόν φέρνουμε γύρω-γύρω το σπάγκο μέχρι να γεμίσει όλη η βάση για να έχει ένα ομοιόμορφο χρώμα. Κόβουμε το σπάγκο μας στο σημείο που δεν χρειαζόμαστε άλλο και είναι έτοιμο μέχρι εδώ το καπέλο μας. Ένα πράγμα δεν έχει το καρναβάλι και αυτό είναι όριο στη φαντασία. Στο σπίτι μας λοιπόν μπορεί να βρούμε καλαμάκια, πλαστικά, χρωματιστά. Μπορεί να έχουμε από τον καφέ που παραγγέλνουμε κάποιο πλαστικό ποτηράκι με χρώμα, το οποίο και θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο κυπελάκι είναι να το κόψουμε σε λωριδίτσες και έτσι θα βγει κατσαρό χαρτί χρωματιστό. Αυτά λοιπόν μπορούμε να τα προσθέσουμε πάνω στο καπέλο μας για να δώσει περισσότερο όγκο, να δώσει περισσότερο χρώμα, μπούγιο που λέμε. Το τι θα προσθέσουμε επάνω είναι πραγματικά στη φαντασία του καθενός. Μπορούμε να κόψουμε καλαμάκια χρωματιστά. Μπορούμε να ανοίξουμε τα ντουλάπια, μπορούμε να ανοίξουμε τα γραφεία, μπορούμε να ανοίξουμε την αποθηκούλα και ό,τι υλικό νιώθουμε ότι δεν χρειαζόμαστε να το χρησιμοποιήσουμε.
Και αν δεν σας φαίνεται αρκετά εντυπωσιακό ήδη, μπορείτε να προσθέσετε και κάτι ακόμα. Το πλαστικό ποτηράκι μας μπορούμε είτε να το αφήσουμε όπως είναι ή μπορούμε να το ντύσουμε ή μπορούμε ακόμα και να το βάψουμε. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε WebEx, να κάνουμε Skype, να εμφανιστούμε στην οθόνη του υπολογιστή μας με λίγο πιο καρναβαλική διάθεση και αμφίεση. Καλό καρναβάλι!